Δηλαδή, δύο άντρες, άντε να το αντιμετωπίσεις. Πώς είσαι με το γιο, πόσο εύκολο ήταν να προσαρμοστείς στη μάνα? Γιατί ήσουν μια γυναίκα πολύ αφοσιωμένη στο θέατρο, στη δουλειά σου, δούλευες πολλές ώρες. Παραδόθηκα ανεφόρον το Ρέτα. Παραδόθηκες, στο αγόρι αυτό, τελείωσε. Ό,τι είπα ότι θα κάνω δεν το έκανα. Δεν έχω επιβληθεί πουθενά εκεί. Άλλαξε, Τάσο, άλλαξε η θάλια από όταν έγινε μαμά και μετά. Πολύ, πάρα πολύ. Όχι ότι έχει αλλάξει η ιδιοσυγκρασία της όσον αφορά τις κοινωνικές επαφές ή τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα, αλλά είναι παραδομένη όσον αφορά το παιδί. Δεν έχει την αυστηρότητα την οποία πιστεύαμε όλοι ότι θα είχε. Έχει μεγαλύτερη υπομονή από ό,τι πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να έχει. Βλέπω διαλυμένο το σαλόνι και δεν με ενοχλεί πράγμα που πάει. Έχει εξελιχθεί πολύ. Κάποιο δεν έχει το μυαλό σου. Ο Δάνο το λένε. Δεν τον έχετε βαφτίσει ακόμα. Τώρα ο Σονούπο θα γίνει. Έχει φτάσει 3 χρονών το παιδί για να βαφτιστεί. Γιατί έτσι περιμένετε τόσο πολύ για να το βαφτίσετε? Είχαμε μια διαφωνία με τη Θαλιά. Και ευτυχώς μάλλον έχω επιβληθεί εγώ στο συγκεκριμένο θέμα. Η Θάλια, φοβούμενη ότι το παιδί μπορεί να τρομάξει, μπορεί να πάθει, μπορεί να κάνει, γιατί λόγω της ευαισθησίας της οποίας έχει αναπτύξει σαν μάνα. Με όλη τη διαδικασία της βάφτισης εννοείς. Ναι, καταλαβαίνεις λοιπόν ποιος είναι ο λογικός ο άνθρωπος, παιδί μου, στο σπίτι. Άσε να συνεννοηθούμε να το εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Ήθελες να το αναλύσετε πρώτα. Ναι, ήθελε να. Αν μπορούσες να επιλέξεις εσύ 100%, μπορεί και να μην το βάφτισες και καθόλου? Μπορεί. Για να είμαι ειλικρινής, ναι. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο λογικός άνθρωπος από εδώ στο παιδί, επαναλαμβάνω. Είναι θέμα άποψης, δεν έχει να κάνει με λογική. Μα δεν είναι θέμα άποψης. Είναι θέμα τώρα ότι το παιδί μπορεί να τρομάξει βλέποντας, ας πούμε, τα μούσια του ιερέα. Δηλαδή, είναι το θέμα αυτό με την κολυμπήθρα και αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι μια διαδικασία που την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη φορά που είχα μιλήσει για αυτό το πράγμα, μου επιτέθηκαν στο ίντερνετ, διάβασα τρελά πράγματα. Από γυναίκες, ότι και εμείς είμαστε μάνες και πώς τα λες αυτά. Εντάξει, έχουν ένα δίκαιο οι μανούλες. Λέω, παιδί μου, δεν είπα και τίποτα φοβερό. Σε αυτή τη χώρα. Ας δούμε λίγο την εξέλιξη των πραγμάτων και ότι έχεις και δικαίωμα για άλλες επιλογές και ότι προχωράμε σαν λαό, σαν κοινωνία. Ξέρεις, και ότι μπορεί να μιλάς ανοιχτά για κάποια απλά πράγματα που θεωρώ εγώ απλά στον εγκεφαλό. Και από εκεί πέρα ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ναι, δεν χρειάζεται να βρίζεις τον άλλον για τις επιλογές. Γιατί είχε τέτοιε επιλογές. Με βρυσίδι. Ναι, κανονικό. Πώς στο Facebook. Δεν ξέρω, Τάσος τα βλέπει αυτά. Εγώ δεν παρακολουθώ πολύ και μου τα διάβαζε και μου λέει ορίστε. Μιλάς και δες τι γίνεται. Ότι είναι ο Τάσος, τα έγραφε. Το είχα υποκινήσει όλο εγώ. Γιατί δεν μίλησα για κάτι τόσο σημαντικό δηλαδή και σοβαρό. Μίλησα για μια διαδικασία στην οποία πλέον υπάρχει επιλογή της ονοματοδοσίας και μπορείς να κάνεις να ακολουθήσεις και έναν άλλο δρόμο. Και εφόσον υπάρχει, έχεις το δικαίωμα να συζητάς γι' αυτό. Εσύ παρόλα αυτά, Τάσο, δεν συμφωνούσες με τη Θάλια σε αυτό το κομμάτι, ε? Όχι, μωρέ, εγώ και δεν έκανες και πίσω σε αυτό το κομμάτι. Πάντα με. Όχι, μην το πάρεις έτσι το θέμα τώρα και τσακωθούμε με το κομμάτι. Όχι, ρε, θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο το σεβάζει. Το σέβομαι, ναι, είναι λίγο πιο παντοπαράδοτος. Ότι όντως έχει φτάσει 3 χρονών το παιδί, αλλά να βαφτιστεί κανονικά. Ναι, θέλω. Δεν ξέρεις ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Τι λέτε στο γιο σας για πράγματα? Έχει απορίες για αυτά που συμβαίνουν? Έχει αντίληψη για το τι γίνεται? Του έχετε δώσει λίγο να καταλάβει τι γίνεται στη χώρα αυτή τη στιγμή? Ναι. Με όλα αυτά που συνέβησαν, παρακολουθεί καθόλου έτσι κλεφτά, φαντάζομαι, τηλεοράσεις και όλα αυτά? Βεβαίως.